σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 είναι η 30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε απαρτία, παρευρίσκονται 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κύριος Γιώργου, από ό,τι μας ενημερώνει ο Υπουργός Υιοθεσίας, θα λείπει. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε κληθεί να ψηφίσετε ή όχι το προϋπολογισμό του Δήμου Αντιδέου για το επόμενο έτος, για το 2015. Πρέπει να σας πω ότι φέτος ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 29530 από τις 25/7/2014. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις οδηγίες καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός αυτός. Διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση που καθόριζε τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού του 2014 δεν υπάρχουν. Ο προϋπολογισμός λοιπόν καταρτίστηκε και ενσωματώθηκε το προσχέδιό του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 2 Σεπτεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία την 5η Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν είμαστε εμπρόθεσμοι και στην κατάθεση του προσχεδίου. Εγώ θα σας διαβάσω την συνοπτική κατάσταση 820.266,90 ευρώ και αναλύεται ως προς τα έσοδα ως εξής. Πρώτη κατηγορία είναι τα τακτικά έσοδα με ποσό 4.975.622,37 ευρώ. Δεύτερη κατηγορία είναι τα έκτακτα έσοδα πλην των επιχορηγήσεων για επενδύσεις 90.000 ευρώ. Τρίτη κατηγορία, έσοδα παρελθόντων ετών. Αφορά έσοδα τα οποία αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη, αλλά θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2015. 305.000 ευρώ. Δάνεια δεν έχουμε. Επόμενη κατηγορία, εισπρακτά υπόλοιπα αποβεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη. Αυτή η κατηγορία αφορά σε αναμενόμενα έσοδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν εισπραχθεί. 2.299.778,39. Επόμενη κατηγορία, εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων. 1.272.954,78. Η κατηγορία αυτή αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους που εισπράττουμε, προκειμένου μετέπειτα εμείς να τους αποδώσουμε στα ασφαλιστικά ταμεία ή στις εφορίες. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενο έτους είναι 3.632.829,79, το οποίο έχει μπει με τα δεδομένα της 1ης Οκτώβου 2014 και κατ' εκτίμηση μέχρι τέλος του έτους. Αυτό, εφόσον αλλάξει, που θα αλλάξει οπωσδήποτε στις 31/12, θα κληθείτε να αναμορφώσετε και αναλόγως τον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο του 2015. Τελευταία κατηγορία είναι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, είναι 24.244.081,57. Εδώ τη μερίδα του Λέοντος την έχει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Σύνολο λοιπόν εσόδων 36.820.266,90. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα έξοδα. Πρώτη κατηγορία εξόδων είναι οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Είναι 2.113.799,16. Περιλαμβάνει τις δαπάνες πάσης φύσης προσωπικού, μόνιμο είτε ιδιωτικού δικαίου αλλαγής του είτε ορισμένου χρόνου, τις εισφορές ασφαλιστικά ταμεία, τυχόν υπερορίες ή ειδικές κατηγορίες προσωπικού. Η επόμενη κατηγορία είναι αμοιβές και παροχές τρίτων. Αυτό αποτελείται από τις αμοιβές των αιρετών και αμοιβές τρίτων, όπως για παράδειγμα για συντηρήσεις παγίου εξοπλισμού ή κτηρίων. 1.640.636,71. Βέβαια εδώ η μεγαλύτερη μερίδα είναι οι παροχές τρίτων και όχι οι αμοιβές εδώ, αν μην παρεξηγηθούμε. Τρίτη κατηγορία είναι φόλη τέλη, λοιπά και γενικά έξοδα, 174.576,64 ευρώ. Τοποχρονήσεις δανείων για λειτουργικές δαπάνες δεν έχουμε. Επόμενη κατηγορία, προμήθειες αναλώσεις υλικών. Εδώ είναι όλα τα λειτουργικά έξοδα, προμήθειες αναλωσίμων, γραφική ύλη, καύσιμα, 525.031,71 ευρώ. Η κατηγορία 67-68 με δανειβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα, 1.538.486,78. Εδώ είναι οι αποδόσεις στο νομικό πρόσωπο παιδικών σταθμών, όπως λέγεται κοινωνικής προστασίας τώρα, στη δικαία, οι επιχορηγήσεις σε συλλόγους.
Επόμενη κατηγορία είναι πληρωμές για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Εδώ είναι οι οφειλές του Δήμου Αμιντέου αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι 20.000, 22 ευρώ και 22 λεπτά. Βέβαια, μέχρι το τέλος, μέχρι την αρχή του 2015 θα παρουσιαστούν και άλλες, δεδομένου ότι δεν θα προλάβουμε να εξοπλίσουμε κάποια τιμολόγια. Αυτά θα μπουν με αναμόρφωση, λαμβάνοντας ποσό το παθηματικό τον Ιανουάριο του 2015. Η επόμενη κατηγορία είναι λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. 3.331.486,39. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής. Ένα κομμάτι είναι ακριβώς αντίκρισμα του λογαριασμού 4 στα έσοδα, δηλαδή της εισπράξης περί δημοσίου ασφαλιστικών φορέων και τρίτων. Από αυτό λοιπόν το κωδικό εξόδου το 82, αυτά τα ποσά που εισπράττονται στο 4 αποδίδονται στο 82. Είναι δηλαδή διάμεση λογαριασμή. Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι προβλέψεις μη εισπράξης. Δηλαδή, στα έσοδα πάνω, αν δείτε στην κατηγορία 32, λέει εισπραχθέ υπόλοιπα από επιβεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη. Είναι τεράστιο το ποσό, 2.299.000. Είναι δηλαδή έσοδα τα οποία εδώ και επί σειρά πολλών ετών δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ ο νομοθέτης και λέει ότι εμείς θα πρέπει με έναν τρόπο που μας έχει υποδειχθεί από την κοινή υπουργική απόφαση να προϋπολογίσουμε πόσα από αυτά τα 2.299.000 δεν θα εισπραχθούν. Είναι δηλαδή επισφαλείς απαιτήσεις και μπαίνουν εδώ σε αυτό το κωδικό και είναι γύρω στα 2.050.000. Μια υποκατηγορία τώρα είναι οι επενδύσεις, δηλαδή είναι όλες αυτές οι δαπάνες που αφορούν σε επενδύσεις, δηλαδή έργα, μελέτες ή προμήθειες παγίων. Πρώτη κατηγορία είναι οι αγορές παγίων ή εδαφικών εκτάσεων, 324.111,19. Έργα, 25.590.098,33. Εδώ η μερίδα του λέοντος πάλι είναι το ΕΣΠΑ. Μελέτες, 1.299.817,12. Το αποχρεωλήσει δανείων επενδύσεων είναι 72.706,04, είναι μόνο η τόκη εδώ πέρα, γιατί ακόμη υπάρχει περίοδος χάριτος. Και τέλος το αποθεματικό είναι 189.494,61, το οποίο δεν είναι αποθεματικό, δηλαδή χρηματικό ποσό στην τράπεζα, είναι ένας κωδικός από τον οποίο μπορούμε να τραβάμε χρήματα για να βάλουμε σε κάποιους κωδικούς που τυχόν δεν προϋπολογίστηκαν, δεν μπήκαν ή κάτι που προκύπτει καινούριο κατά τη διάρκεια του 2015. Εδώ νομιμοποιούμαστε να βάλουμε μέχρι 5% επί των προϋπολογιστέων των τακτικών εσόδων. Ο προϋπολογισμός λοιπόν στάλθηκε στις 5, όπως είπα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014. Τα σημαντικότερα έσοδα για ένα Δήμο είναι οι κοινοτικοί αυτοτελείς πόροι, οι ΚΑΠ δηλαδή, που έρχονται κάθε μήνα, είναι η ΣΑΤΑ, που προορίζεται για έργα και επενδύσεις. Είναι από το 2009 το έσοδο του νόμου 3756, το οποίο θα μας αποδίδεται μέχρι και το 2016. Και επίσης είναι και η επιχορήγηση για τις σχολικές επιτροπές που αποδίδουμε κάθε έτος και αφορά πάρα πολύ τους όσους ασχολούνται τέλος πάντων με την εκπαίδευση και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι συγκριτικά το 2011 η ΚΑΠ ήταν 4.632.758,68. Υπάρχει μια διακύμανση, μειώνει.